Επικεντρωμένη στην πορεία εκτέλεση των δημοσίων επενδύσεων είναι η κριτική που ασκεί ο Αλέξης Χαρίτσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Μεσσηνίας σημειώνει πως μεγάλη χαμένη από την εξέλιξη είναι οι περιφέρειες και οι Δήμοι, υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη, ενώ εκφράζει και την ανησυχία του για τον κίνδυνο για τις θέσεις εργασίας. Η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη επιβεβαιώνει την αναξιοπιστία της για άλλη μια φορά. Κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θυσιάζει τις δημόσιες επενδύσεις για να κάνει επιδοματική πολιτική μέσω του κοινωνικού μερίσματος. Μέσα σε ένα μόλις εξάμηνο διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία όμως πέτυχε το ακατόρθωτο. Συρρίκνωσε ταυτόχρονα και το κοινωνικό μέρισμα, αφήνοντας εκτός εκατομμύρια δικαιούχους, αλλά και τις δημόσιες επενδύσεις, περικόπτοντας το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, κλείνοντας τη χρονιά με ιστορικό χαμηλό 20ετίας. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν συνέχισε την επιταχυνόμενη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 πορεία εκτέλεσης των δημοσίων επενδύσεων, αλλά κατάφερε να την αντιστρέψει πλήρως. Χαμένη αυτή τη κυβερνητική αποτυχία, οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος, αλλά και οι μικρομεσαίοι έμποροι και καταστηματάρχες, οι οποίοι είδαν τον εορταστικό του τζίρο να μειώνεται. Χαμένοι όμως και οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Καθώς πόροι ύψους 850 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με πέρυσι λείπουν ήδη από την τοπική αυτοδιοίκηση, την ίδια στιγμή που πλήθος έργων σε όλη τη χώρα έχουν οδηγηθεί σε κατάργηση, πάγωμα και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Οι υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας για μπουλντόζες, επενδύσεις και ενίσχυση της μεσαίας τάξης διαψεύδονται παταγωδώς. Το μόνο που επαληθεύεται είναι ο λαϊκισμός και η ανικανότητά της.